στη Νοτιοαφρική η κατάσταση εκτροχιάζεται. Η παραλλαγή όμικρον έχει επικρατήσει, συνθλίβοντας ακόμη και την επίσης μεταδοτική μετάλλαξη Δέλτα. Έκπληκτη ακόμη και οι επιστήμονες στα Ινστιτούτα Γενετικής της χώρας. Within a week, we hardly saw any Delta variant of all the new samples coming in, and it was all Omicron. And we knew it was very infectious, and we knew that it was spreading fast, but we didn't think of that magnitude. Οι ειδικοί μιλούν για ένα νέο ισχυρό κύμα της πανδημίας στη Νότιο Αφρική. Η επιδείνωση ραγδαία και οι εκρήξεις κρουσμάτων στη γενέτειρα του νέου στελέχου σημαίνουν κόκκινο συναγερμό για όσα έπονται. In 10 days time, this country went from 260 infections a day above 12, 13, 14,000 a day. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 20.000 νέα περιστατικά και οι φόβοι ότι η ανοσία όσων μολύνθηκαν δεν αποτελεί πλέον ασπίδα, μάλλον επιβεβαιώνονται. Emerging data from South Africa suggest increased risk of reinfection with Omicron. Οριακές ισορροπίες και στα νοσοκομεία της χώρας. Οι θάλαμοι COVID γεμίζουν και πάλι με ασθενείς που αν και δεν χρειάζονται διασωλήνωση, εντούτοις χρήζουν νοσηλείας. Ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Admissions have been unvaccinated. From the pediatricians we have spoken to, of the children admitted, the 12 to 18s who are eligible are all unvaccinated. Η κατάσταση στην Νότιο Αφρική προκαλεί τρόμο, αφού το ίδιο επιθετικά πριν από έναν χρόνο είχε κάνει την εμφάνισή της στην Ινδία η μετάλλαξη Δέλτα, προτού τυλίξει στα δίκτυά της ολόκληρη την Ιφίλιο.